ησυχία γιατί, για να μην τρομάξει άλλο ο Τρόι, γιατί ο Τρόι είναι πάρα πολύ μικρούλης. Γενικώς τα γατάκια δεν πολύ τρελαίνονται για φώτα και τηλεοράσεις και τέτοια πράγματα. Σε αντίθεση με τα σκυλάκια που είναι πιο εξοικειωμένα. Είναι μαζί μας η Μαρία και η Ιωάννα από το Stray Care, αδέσποτη φροντίδα. Κορίτσια, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η εκπομπή κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι περνάμε από το χέρι μας για να βοηθήσουμε όσα πιο πολλά δεσποτάκια μπορούμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς να βρουν σπιτικό, να βρουν αγάπη και να βρουν φροντίδα γενικά. Μαζί μας είναι και ένας αγαπημένος φίλος και εξαιρετικός κτηνίατρος, ο κύριος Γιάννης Πολυζώης, ο οποίος χρόνια τώρα στις εκπομπές μου βοηθάει, συμβουλεύει, προσφέρει τα πάντα και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι και σε αυτό το τηλεοπτικό μου βήμα εδώ. Μπορώ να βοηθήσω. Το κάνεις χρόνια, Γιάννη. Στην κατεύθυνση αυτή των ζώων, το ξέρεις. Και σε ευχαριστώ πολύ. Γνωριζόμαστε 20 χρόνια τώρα. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Μόλι. Η Μόλι, ναι. Η Μόλι μας, λοιπόν. Η Μόλι είναι πόσο χρονό? Η Μόλι είναι περίπου 12 ετών. Είναι μεγάλη η Μόλι. Ναι. Έχει έρθει από την Κομοτηνή, όπου τη βρήκαν. Την έφεραν τα παιδιά από τα Τρίκαλα Κορινθίας. Ναι. Ήταν σε τραγική κατάσταση. Είχε προχωρημένο στάδιο ψώρας, καλαζάρ. Και τώρα φιλοξενείται από εθελόντρια. Έχει γίνει μια κούκλα, όπως τη βλέπετε. Ψάχνει για το μελλοντικό της σπίτι. Είναι μαθημένη, εκπαιδευμένη τα πάντα. Τώρα έχει αγχωθεί λίγο, όπως είναι λογικό. Είναι λογικό. Η Μόλι είναι το γεγονός ότι η Μόλι είναι 12 ετών. Θέλω να σας τονίσω απλά κάτι. Ο Γιάννης φαντάζομαι θα συμφωνήσει μαζί μου. Θέλει αγάπη, γιατί δεν ξέρουμε τώρα. Μακάρι βέβαια με πολλή φροντίδα και με πολλή τρυφερότητα κτλ. Θα φτάσει και 13 και 14 και 15. Απλά η Μόλι τώρα ψάχνει για στοργή. Η ζωοφιλία δεν έχει ηλικίες. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε. Το 12 ετών δεν είναι ένα σταλτικό παράγον. Εντάξει, ένα σκυλάκι είναι 12 ετών. Πρέπει να γίνει μια αναδρομή στη σκέψη όποιου σκέπτεται να το υιοθετήσει ότι έχει περάσει αυτό το σκυλί, τι έχει περάσει αυτό το ζώο. Λεισμανία και ψώρα, ένας συνδυασμός πάρα πολύ κακός, έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ αυτό το ζώο. Οπότε, εφόσον είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τουλάχιστον κλινικά, έτσι όπως το βλέπω, είναι πάρα πολύ καλά το ζώο, μπορεί να υιοθετηθεί άνετα από έναν άνθρωπο, από μια οικογένεια και θα είναι καλό και για την οικογένεια που θα το υιοθετήσει, αλλά και για αυτό το σκύλο. Η Μόλι ήταν σε ένα χιονοθρομικό κέντρο στα Τρίκαλα Κορινθίας. Δεν είχε ίχνος τρίχας πάνω της, έτρεμε από το κρύο και είχαμε πάει απλά εκεί εκδρομή. Την είδαμε και εννοείται διστάσαμε να την μεταφέρουμε στην Αθήνα. Και πολύ καλά κάναμε. Τώρα κλείνει ένα χρόνο σε αναζήτηση της οικογένειας. Είναι λίγο δύσκολο οι άνθρωποι να υιοθετήσουν μεγαλύτερης ηλικίας σκυλιά. Είναι στηρωμένη. Έχει τα εμβόλια στο τσιπάκι της. Είναι μια χαρά. Και είναι πάρα πολύ καλή σκυλίτσα για μέσα στο σπίτι συμπεριφέρεται άψογα. Και μόνο το γεγονός σε ένα χώρο τέτοιο, με τόσους ανθρώπους γύρω-γύρω, με φώτα, με φασαρία, ότι αυτό σκυλί κάθεται έτσι, πραγματικά ενισχύει την άποψή σου ότι είναι ένα καλό σκυλί και ότι είναι πολύ καλά κοινωνικοποιημένο. Ναι. Άρα δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στην οικογένεια που θα το υιοθετήσει. Απλές κουβέντες, πάρα πολύ εύκολο. Εγώ πιστεύω ότι αν κάποιος θέλει ένα ζώο, είναι καλή περίπτωση να το πάρει. Έτσι κι αλλιώς όλα μας τα ζωάκια φιλοξενούνται από σπίτια εθελοντών. Και αυτό το σκυλάκι είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε όπως βλέπετε έχουν προσαρμοστεί πλήρως το σπιτικό περιβάλλον. Ο νεαρός εδώ που είναι στα πόδια σου. Αυτός είναι ο Στάρκ, είναι περίπου 7 μηνών. Είναι 7 μηνών ο Στάρκ. Ο Στάρκ είναι. Είχε ένα ατύχημα, τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Είχε ένα πρόβλημα στα πίσω πόδια του, αλλά τώρα έχει αναρρώσει και είναι. Έτοιμος και αυτός να βρει ένα σπίτι. Δεν δείχνει κανένα πρόβλημα. Πάρα πολύ όμορφο. Ο Στάρκ είναι 7 μηνών, είναι πάρα πολύ παιχνιδιάρης. Θέλω να σας πω, είναι φοβερά χαδιάρης. Δηλαδή με το που μπήκε στο πλατό ήταν όλο αγκαλιές και όλο ανάσκελα και όλο. Σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε, στην κατάσταση ανάσκελα χαϊδέψτε με. Λοιπόν και ο Στάρκ ψάχνει για σπιτάκι. Το τηλέφωνο το βλέπετε στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε είναι το 6979-522-511. Εκεί θα σας περιμένουν η Ιωάννα και η Μαρία και εγώ στην αγκαλιά μου τώρα έχω τον Τρόι. Λοιπόν, ο Τρόι είναι ένα γατάκι, ο οποίος έχει τώρα ηρεμήσει. Έχει ηρεμήσει. Ο Τρόι είναι πόσο, είναι περίπου 2 μηνών είναι. 1,5-2 μηνών είναι αυτό, 45-50 ημερών εκεί είναι. 2 μηνών δύσκολο, το πολύ. Αυτός λοιπόν ο γλυκούλης, λίγο θα τον ενοχλήσω, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο γατάκι. Πάρα πολύ όμορφο. Λίγο θα σε ενοχλήσω, καρδούλα μου. Έχει μια μικρή ιδιαιτερότητα. Έχει μόνο 3 ποδαράκια.
Δηλαδή, ενώ είναι η ομορφιά του στο πρόσωπο, δεν μπορώ να σας την περιγράψω, δεν θέλω τώρα να τον ταλαιπωρήσω γιατί έχει φοβηθεί πολύ. Έχει δύο μπροστινά ποδαράκια, πίσω έχει μόνο ένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, έτσι. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ειδικά στη γάτα. Ειδικά στη γάτα. Που είναι λουροειδές, προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα. Ακριβώς. Τα τρία πόδια δεν τη δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλές φορές μου συμβεί και εμένα για διάφορους λόγους. Ατυχήματα συνήθως είναι αυτά. Που να κόψουμε ένα μπροστινό ή ένα πίσω πόδι, το γατί προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα. Απλά άρα έχει χτυπήσει, έχει. Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι έτσι γεννήθηκε και να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Έτσι γεννήθηκε. Ναι, είχε. Από το εμφάλιο λόρο είχε μπλεκτεί στο πόδι του. Και από αδέσποτη γατούλα γεννήθηκε και εμείς δηλαδή πήγαμε όλο τον αμνιακό σάκο στο κτηνιατρό για να μπορέσουν να τα χωρίσουν. Και απλά αυτό έχασε το πόδι. Τι όμορφο που είσαι, αγάπη. Περίσφιξε, δηλαδή είχε μέσα. Ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να τον αστειρώνουμε. Γιατί δεν θα. Φαντάζομαι ότι εσείς που έχετε ιδιαίτερη αγάπη στις γάτες και είσαστε φαντάζομαι πολύ, γιατί η γάτα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ζώο, είναι ένα ζώο πολύ τρυφερό αλλά και πολύ ανεξάρτητο, χρειάζεται λιγότερη φροντίδα από τα σκυλιά, έτσι, γιατί αυτό, έχει. Το συγκεκριμένο γατί, να πούμε και κάτι άλλο, ναι. Είναι απολύτως υγιές, δηλαδή αυτά τα γατάκια σε αυτές τις ηλικίες συνήθως έχουν ή παραφυτική οτίτιδα, mm-hmm. τα αυτάκια του είναι πεντακάθαρα, mm-hmm. έχουν πολύ συχνά πνευμονίτιδα ή ρινοτραχύτιδα, είναι ασθένειες που λέμε τις ανώτερες αναπνευστικές οδού στη γάτα. Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές γατάκια τα οποία έχουν τσίμπλες στα μάτια ή φτερνίζονται ή βήχουν. Αυτό είναι πεντακάθαρο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Για έξω παράσιτα, μια ματιά που του έριξε, δηλαδή για ψήλους και τέτοια, δεν έχει. Φαίνεται ότι είναι προσεγμένο. Αρκετά πολύ προσεγμένο. Εμβολιασμούς χρειάζεται. Υγιέστατο φαίνεται. Mm-hmm. Πανέμορφο είναι και επαναλαμβάνω και ισχύει αυτό που είπα στην αρχή. Ότι προσαρμόζεται με τα τρία πόδια πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα, ακριβώς επειδή είναι και γατάκι. Άρα λοιπόν και για τον Τρόι, παρακαλούμε πάρα πολύ ένα σπιτάκι για τον όμορφο Τρόι, ο οποίος δεν θα σας δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Χουρχουρίζει ατελείωτα όση ώρα τον έχω αγκαλιά. Δηλαδή θα χώνεται στο λαιμό σας, θα χώνεται στην αγκαλιά σας και θα γίνει απίστευτα καλή παρέα. Όπως και ο Στάρκ, ο οποίος είναι ήδη πάλι ανάσκελα στο πάτωμα και χαϊδολογιέται από εκείνη την ώρα που τον αφήσαμε. Τον βλέπετε, δίπλα στο Γιάννη είναι, κάτω. Και κάτω είναι ένας γλύκας, 7 μηνών γλύκας. Και βέβαια μην ξεχνάμε και την γλυκιά μας γιαγιούλα, τη Μόλι, η οποία είναι μια υπέροχη μαύρη κυρία κάποιας ηλικίας, αλλά αξιοπρεπέστατη και πανέμορφη. Και τα τρία αυτά ζωάκια που μας φέραν τα κορίτσια, η Ιωάννα και η Μαρία, θέλουν την αγάπη σας, θέλουν το σπιτικό σας και εμείς εδώ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους το προσφέρουμε. Να. Παρακαλώ για άλλη μια φορά να δείξουμε το τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, από πάνω. 6979-522-511. Και δεν θα είναι απλά μια καλή πράξη, θα είναι ένα δώρο στον εαυτό σας, πιστέψτε με. Γιατί ένα ζωάκι, είτε είναι γατάκι, είτε είναι ο Τρόι, είτε είναι ο Στάρκ, είτε είναι η Μόλι, θα είναι δώρο για τον εαυτό σας. Θα είναι η καλύτερη παρέα που θα μπορέσετε να έχετε στη ζωή σας. Είναι μια αγάπη ανιδιοτελής, μια αγάπη χωρίς όρια, η αγάπη που σας δίνει ένα ζωάκι. Και απλά να πούμε ότι εφόσον υιοθετηθούν και όλα σε αυτά τα ζωάκια, θα μπορεί η ομάδα αυτόματα να αναλάβει ακόμα ένα. Οπότε θα κάνουν δύο καλά. Βεβαίως, βεβαίως. Γιάννη μου, αυτό που θέλω να συζητήσουμε μαζί και να μείνουν και τα κορίτσια στην παρέα μας βεβαίως, αν δεν σας ταλαιπωρώ πάρα πολύ τώρα που πρέπει εσύ να έχεις τη Μόλι, θέλετε να μείνετε, θέλετε να μην ταλαιπωρήσουμε άλλο τα ζώα, ό,τι θέλετε εσείς. Δεν θέλω να ταλαιπωρηθούν άλλο τα ζωάκια. Ό,τι νομίζετε εσείς. Νομίζω θα ηρεμήσει τώρα. Εντάξει. Αν δούμε ότι δεν μπορεί. Την ακούω λίγο, θα κρίνεις, την ακούω και παραπονιέται. Εγώ θέλω απλά να ρωτήσω το Γιάννη, πώς καταλαβαίνουμε ότι το ζωάκι μας είναι αδιάθετο, ότι δεν είναι πολύ καλά, ότι πρέπει να επισκεφτούμε τον κτηνίατρο. Μάλιστα. Οι ενδείξεις είναι πολλές ανάλογα με την ασθένεια που έχει. Ναι. Αλλά αυτά που πρέπει να βλέπουν οι ιδιοκτήτες, δηλαδή τα σημαντικά και τα εύκολα στο σπίτι τους, είναι ένα σκύλος ή μια γάτα. Το πρώτο σύμπτωμα που έχει όταν είναι άρρωστο είναι να μην έχει όρεξη για φαγητό. Mm-hmm. Η ανορεξία λοιπόν είναι το πρώτο σημαντικό σύμπτωμα. Επίσης μπορεί να εκτιμήσει, επειδή το ξέρει το ζώο του, όπως το πιάνει, αν έχει αυξημένη θερμοκρασία. Δηλαδή αν είναι ζεστό, αν έχει πυρετό. Απλά δηλαδή να δει αν είναι πυρετό. Αυτό φαίνεται συνήθως η μύτη είναι στεγνή, τελείως στεγνή και ζεστή, ενώ στα υγιή σκυλάκια η μύτη τους είναι υγρή. Πολύ υγρή και κρύα, μπορούμε να πούμε. Επίσης, στα σκυλιά ειδικά, στις γάτες είναι αλλιώς, να μην έχει διάθεση να πάει βόλτα. Mm-hmm. Ένας σκύλος καθημερινά έχει ένα πρόγραμμα.
Υπάρχει λοιπόν αυτό το βιολογικό ρολόι που ξέρει πάρα πολύ καλά ο σκύλος τις ώρες που θα πάει η βόλτα. Αν του εμφανίσουμε το λουρί και δούμε ότι δεν αντιδρά στην εμφάνιση του λουριού, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να σκεφτούμε είναι ότι κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Γενική παρατήρηση σε αυτά τα τρία πράγματα που είπα, στις προϋποθέσεις που είπα, είναι ότι ο σκύλος που ξέρουμε ή η γάτα που ξέρουμε, όταν είναι ασθενές στο ζώο, δεν κάνει αυτά που κάνει κάθε μέρα. Δηλαδή, τον βλέπουμε ότι είναι υποτονικό, δεν έχει όρεξη να φάει, δεν έχει όρεξη να βγει βόλτα και κάτι μας προειδιάζει ότι δεν πάει καλά. Επίσης τώρα, υπάρχουν κάποια άλλα συμπτώματα που είναι ιδιαίτερα σε παθήσεις, όπως χάρη η χολότητα. Αν δούμε ότι ένα σκυλάκι ή μια γάτα κουτσένει, σημαίνει ότι έχει χτυπήσει το πόδι του, ότι κάτι έχει το πρόβλημα, ότι κάποιο πρόβλημα έχει στα άκρα του. Άρα λοιπόν, το να βλέπουμε ένα ζώο ότι κουτσένει, χολότητα, σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Επίσης, να δούμε ένα σκυλί, μια γάτα, ότι έχει πολύ διψία, ότι έχει πολύ ουρία, ότι πίνει πάρα πολύ νερό και κάνει πάρα πολλά ούρα. Αυτό κατευθείαν πρέπει να μας προειδιάζει ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τα νεφρά, μια νεφρική ανεπάρκεια. Αν αυτό δεν συμβαδίζει και με πολυφαγία, μπορεί να είναι και ζάχαρο. Mm-hmm. Είναι παθήσεις και η νεφρική ανεπάρκεια και το ζάχαρο, τις οποίες συναντάμε πάρα πολύ εύκολα στο σκύλο και στη γάτα, κυρίως στις παχύσαρκες γάτες. Ειδικά για τις γάτες πρέπει να πω ότι η παχυσαρκία στη γάτα είναι συνυφασμένη με το ζάχαρο, με τον σαχαρό διαβήτη δηλαδή, αυτό που λέμε, όπου εκεί τα τρία πολύ, όπως είναι και στον άνθρωπο, πολυδιψία, πολυουρία και πολυφαγία, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Και δεν είναι οξέα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή δεν θα δει ξαφνικά ο ιδιοκτήτης ότι το σκυλί του ή η γάτα του πίνει πάρα πολύ νερό. Θα το δει σιγά σιγά ότι το μπολ του νερού που βάζει, εκεί που άδειαζε στο 24ωρο, θα αδειάζει στις 12 ώρες, τη μισή μέρα. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει. Να δούμε και τις 5 τροφές που δεν πρέπει να δίνετε ποτέ στο ζωάκι σας. Στο σκύλο, μάλλον είναι. Οι 5 τροφές που απαγορεύεται να τρώνε τα σκυλιά. Σοκολάτα, βέβαια. Η σοκολάτα, ναι. Σοκολάτα. Η σοκολάτα είναι όπως και για τον άνθρωπο και για τη γάτα, είναι υπατοτοξική. Δηλαδή, και αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, το έχουμε και πολλές φορές στα τηλεφωνήματα στο ιατρείο, ότι έπεσε μια σοκολάτα, βρήκε μια σοκολάτα, έφαγε όλα τα σοκολατάκια που είχε αφήσει στο τραπέζι ο σκύλος μου. Είναι υπατοτοξική. Αυτό το έχουμε δει κιόλας. Αν μετρήσουμε τρασαμινάσεις στο ύπαρ, αμέσως μετά από τη σοκολάτα που έχει φάει ο σκύλος, βλέπεις ότι έχουν πάει στα ύψη. Είναι λοιπόν επικίνδυνη η σοκολάτα πολύ. Επίσης, το κρεμμύδι, που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο που έχουμε στο σπίτι μας, μπορεί να βρεθεί, γιατί υπάρχουν σκύλοι που μπορούν να φάνε κρεμμύδι. Mm. Μας φαίνονται απίθανα αυτά τα πράγματα, όπως και άλλα. Το σταφύλι έχει πάρα πολύ ζάχαρη, το σταφύλι, και αυτό πολλές φορές είναι τοξικό. Και δυστυχώς πάρα πολλοί ιδιοκτήτες δίνουν πολλά φρούτα στα σκυλιά. Ο σκύλος δεν πρέπει να τρώει οτιδήποτε έχει ζάχαρη. Ειδικά ο σκύλος έχει πρόβλημα με το ζάχαρο και κυρίως με τα προβλήματα που έρχονται από το ζάχαρο, όπως είναι ο καταράκτης. Γι' αυτό και πολλοί λένε ότι δίνω γλυκά, θα πάθει ζάχαρο. Όντως ισχύει αυτό, ας το βάλουν στο μυαλό τους και γενικώς να μην δίνουν γλυκά. Σε αυτό, εκεί που λέμε και το σταφύλι και το καρπούζι, πολλές φορές είναι επικίνδυνο, γιατί και αυτό έχει πολύ ζάχαρη. Οι ξηροί καρποί, επίσης, και αυτό είναι κακό, δεν πρέπει να δίνουν ξηρούς καρπούς. Πάρα πολλοί ιδιοκτήτες έχουν τη συνήθεια εκεί που κάθονται, δίνουν ξηρούς καρπούς. Και τρώνε αναφυστικά και πάρει και στο σκυλάκι. Αλάτια, συντηρητικά και όλα τα άλλα. Και επίσης το σηκώτι, ναι. Το σηκώτι είναι δύσπεπτο, πάρα πολύ, προκαλεί διάρειες, προκαλεί εμετούς, και ενώ είναι πάρα πολύ νόστιμο και το θέλουνε, καλό είναι να το αποφεύγουμε. Μάλιστα. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα της ξηράς τροφής. Βέβαια. Απαραίτητος. Μια καλή ξηρά τροφή είναι ό,τι καλύτερο για την διατροφή ενός σκύλου και μιας γάτας. Mm-hmm. Και γιατί? Δεν είναι μόνο ότι είναι αυτές οι ουσίες που ανέφερα προλίγου που είναι τοξικές. Η ξηρά τροφή έχει όλα τα συστατικά στη σωστή αναλογία. Δηλαδή, ο σκύλος και η γάτα παίρνουν επί καθημερινής βάσεως αυτά που πρέπει να πάρουν, αυτά που χρειάζονται. Mm-hmm. Αλλά και στη σωστή αναλογία. Γιατί εμείς, εάν καθίσουμε να μαγειρέψουμε για το σκύλο, καλό είναι να μπορούμε να μαγειρέψουμε, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε 30 με 40 διαφορετικά συστατικά που έχει μέσα μια ξηρά τροφή. Μια ξηρά τροφή έχει λιναρόσπορο, ας πούμε. Έχει πράσινο τσάι, έχει βατόμουρα, έχει τόσο υδατάνθρακες, τόσο υγρασία, τόσο πρωτεΐνες. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να είμαστε με ζυγαριά ακριβίας και να ασχολούμαστε 4 με 5 ώρες καθημερινά για να φτιάξουμε ένα μικρό σιτηρέσιο για το σκύλο. Δεν γίνεται. Μπορούμε να δίνουμε μια καλή, επώνυμη ξηρά τροφή. Γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλές που δεν είναι καλές και πολλές φορές είναι και επικίνδυνες. Μάλιστα.
Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σε περιμένουμε ξανά στην παρέα μας, γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που αφορούν τα ζώα και σίγουρα είσαι ο καταλληλότερος για να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και μακάρι όλα αυτά να βοηθούν αυτά τα ζώα και τα αδέσποτα. Βέβαια. Και τα... Βέβαια. Εγκαταλελειμμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Μαρία, ευχαριστούμε και την Ιωάννα από το Stray Care, από την αδέσποτη φροντίδα και ελπίζουμε και η Μπόνη και ο... Και ο Σταρκ. Και ο Σταρκ και βέβαια ο γλυκούλης μου ο Τρόι που θα τον δώσω τώρα λίγο καρδιά μου εσύ όμορφη, θα τον δώσω λίγο εδώ τώρα στο Γιάννη μου που θα τον φροντίσει πάρα πολύ, ψυχούλα μου εσύ όμορφη, να βρούνε το σπιτάκι που τους αξίζει γιατί πραγματικά μέσα από την εκπομπή αυτή έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στα αδέσποτα και στα αδέσποτα βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κορίτσια, θα τα ξαναπούμε.